Михайлович, телефон, о ком я говорю, это вице, есть Екатеринис. О имнодос, την ονομάζει πανεύθυμο νύμφη Χριστού, την Αγία Εκατερίνα, και πολύ δικαίως, γιατί η Αγία ως μόνον η θείο της ψυχής της είχε κάνει το Χριστό. Είχε αφιερωθεί δηλαδή στο Χριστό και είχε κάνει πνευματικό γάμο με το Χριστό. Εδώ βέβαια πρέπει να σχολιάσουμε ότι όλοι έχουμε κάνει πνευματικό γάμο με το Χριστό, αφού η ψυχή του καθενός Ορθοδόξου Χριστιανού είναι νύμφη Χριστού και ο Χριστός είναι ο νυφίος της κάθε ψυχής που έχει βαπτιστεί Ορθοδόξος. Επομένως δεν υπάρχει άγαμος στην Εκκλησία, όλοι είμαστε άγαμοι με νυφίο του Χριστού. Αλλά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι έτσι, που ολοκληρωτικά αφιερώνονται στο Θεό και δεν έρχονται εις γάμου κοινωνία, δεν κάνουν οικογένεια, αλλά για να έχουν πληρέστερη έτσι εντονότερη κοινωνία με τον Θεό, αφιέρωση στον Θεό και ευκολότερη τήρηση των εντολών με λιγότερους περισπασμούς και μέρημνες, ασκούν την κατά Χριστόν παρθενία. Τέτοια ήταν και η Εκατερίνη. Η ζωή της πραγματικά πολύ αθλός κατέφληξε τους πάντας. Η σοφία και οι γνώσεις, όλη η επιστήμη του καιρού της είχε γίνει κτήμα της. Όλα όμως τα περιφρόνησε για την αγάπη του μοναδικού νυμφίου του Χριστού. Κι όμως η σοφία του κόσμου αυτού δεν την παραπλάνησε, ούτε η γήινη φιλοσοφία, την οποία είχε σπουδάσει εκτενέστατα. Την έθεσε την σοφία του κόσμου στην υπηρεσία της αληθινής φιλοσοφίας, η οποία είναι η αχριστός ζωή. Για να ελκύσει στην πίστη του Χριστού, τους φιλοσόφους του καιρού εκείνου και τους ρήτορες. Με την ρητορική της δυνότητα και με τις γνώσεις της, τις φιλοσοφικές, από τους θύραθεν φιλοσόφους και σοφούς, θύραθεν λέμε αυτούς που είναι έξω από την θύρα, η θύρα είναι ο Χριστός, έξω από την μάντρα του Χριστού που είναι η Εκκλησία λοιπόν, όλοι αυτοί οι κατακόσμοι σοφοί λέγονται θύραθεν και η γραμματεία λέγεται θύραθεν γραμματεία, δηλαδή τα έργα τους, τα συγγράμματά τους. Αυτά τα έχει μελετήσει εκτενέστατα, τα γνώριζε πάρα πολύ καλά η Αγία Εκατερίνα και τα χρησιμοποίησε στο διάλογο που έκανε με τους φιλοσόφους, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν επί τούτου για να την κατατραπώσουν. Νόμιζαν εύκολο θα ήταν μια κοπελίτσα γύρω στα 20 ήταν, ότι θα μπορούσαν πολύ εύκολο να την κατατραπώσουν με τις γνώσεις τους. Υπέμεινε πολλά βασανιστήρια και φυλακίσεις και από όλα αυτά την εγκλήτωσε θαυματουργικά ο Κύριος. Τέλος παρέδωσε την Αγία Ψυχή της με μαρτυρικό διαξήφου θάνατο για να πρεσβεύει από τότε για όλους όσοι επικαλούνται την προστασία της. Ιδιαίτερος τιμά της τώρα Σινά από τους μοναχούς Μονή Σινά, γιατί θαυματουργός μετεφέρθη το σώμα της επί του όρους του Σινά, του όρους της Αγίας Εκατερίνης, του υψηλότερου όρους της Χερσόνησου του Σινά. Η Αγία Κατερίνη γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και μαρτύρησε κατά την εποχή των ασεβών βασιλέων Μαξιμιανού, Μαξεντίου και Μαξιμίνου 305 με 313 ήσαν αυτοί. Ήταν κόρη του γεμόνος της Αλεξανδρίας Κόνστα ή Κέστου, φημισμένη για το κάλος της και τη σοφία, διότι είχε μορφωθεί με τα διδάγματα της ελληνικής παιδείας και γνώριζε Όμηρο, Βυργίλιο, Αριστοτέλη, Πλάτωνα και άλλους αρχαίους συγγραφείς. Πολλοί πλουσιότατοι άρχοντες της Εγκλήτου τη ζήτησαν σε γάμο από τη μητέρα της, που ήταν κρυφή χριστιανή, εξαιτίας του διωγμού που κίνησε ο Μαξιμιανός. Της
συγγενής και η μητέρα της τη συμβούλευαν να παντρευθεί για να μην περιέλθει η βασιλεία του πατέρα της σε ξένο άντρα. Αλλά η Εκατερίνα αγαπούσε την Παρθενία και απέφευγε τις προτάσεις. Η παράδοση αναφέρει το εξής περιστατικό. Όταν άρχισαν να την ενοχλούν συστηματικά, τους είπε «Βρείτε ένα νέο να μου μοιάζει στα τέσσερα χαρίσματα που ομολογείται ότι ξεπερνώ τις άλλες νέες και τότε να τον κάνω σύζυγό μου γιατί δεν καταδέχομαι να πάρω κατωτερό μου». Έτσι. Θα έπρεπε ο άντρας να είναι ανώτερος από αυτήν. Ερευνήστε αν υπάρχει κάποιος όμοιός μου στην ευγένεια, στον πλούτο, στη σοφία και στην ωραιότητα. Αν του λείπει κάτι από αυτά, δεν είναι άξιος για μένα. Έτσι, ακόμα δεν είναι χριστιανή και τα λέει αυτά και φαίνεται να υπάρχει και λίγο έπαρση. Η μητέρα της είναι χριστιανή, αλλά είναι κρυφή χριστιανή εξαιτίας του διωγμού. Εγνώριζαν όλοι ότι ήταν αδύνατο να βρεθεί τέτοιος άνθρωπος και της έλεγαν ότι ο γιος του βασιλέα της Ρώμης και άλλοι είναι ευγενείς και πλουσιότεροι από αυτήν, αλλά υστερούν στη σοφία και στην ομορφιά. Αλλά η κόρη δεν δεχόταν να πάρει αγράμματο, όπως έλεγε. Η μητέρα της είχε πνευματικόν ανάγιον άνθρωπο έξω από την πόλη, την Αλεξάνδρεια. Πήρε λοιπόν την Εκατερίνα και πήγαν να το συμβουλευτούν. Ο ασκητής άκουσε τα φρόνιμα λόγια της και σκέφτηκε να την ελκύσει στην πίστη του Χριστού. Όχι όπως κάνουν σήμερα, έτσι, που λένε ειρηνική συνύπαρξη με τους ειδωλολάτρες, με τους αθέους, με τις άλλες θρησκείες, γιατί υπάρχει ο φόβος που μας πάρουν το κεφάλι. Άρχισε λοιπόν αυτός ο Άγιος Πνευματικός να της λέει «Γνωρίζω έναν θαυμάσιο άνθρωπο που σε υπερβαίνει σε όλα τα χαρίσματα και σε άλλα αναρρύθμιτα. Η ωραιότητά του νικά στη λάμψη τον ήλιο. Η σοφία του κυβερνά όλα τα όντα. Ο πλούτος του διαμοιράζεται σε όλο τον κόσμο και δεν λιγοστεύει ποτέ. Η ευγένειά του είναι ασύλληπτη και ακατανίκητη». Η κόρη νόμισε ότι πρόκειται για επίγειο άρχοντα και ρωτούσε αν αυτά τα χαρίσματα ήταν αληθινά. Ρώτησε λοιπόν, «Τι νος γιος είναι?» Απάντησε ο Άγιος Πνευματικός, «Αυτός δεν έχει πατέρα στη γη, αλλά γεννήθηκε υπερφυσικά από μια υπεραγία Παρθένο που αξιώθηκε για την αγιότητά της να μείνει αθάνατη στην ψυχή και στο σώμα». Η Παναγία μας κοιμήθηκε, έτσι έφυγε, χωρίστηκε η ψυχή από το σώμα, κανονικά όπως όλοι οι άνθρωποι, και μετέστη, δηλαδή ο Κύριος πήρε και την ψυχή και το σώμα της στον Παράδεισο και εκεί ενώθηκε πάλι η ψυχή με το σώμα και η Παναγία μας είναι τώρα στη Βασιλεία του Θεού. Πάρε την. Αυτή είναι η Παρθένος, μητέρα εκείνου, λέει ο Άγιος Πνευματικός. Πάρε την και αφού κλείσεις την πόρτα του δωματίου, της έδωσε μια εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου που κρατούσε το Θείο Βρέφος. Συγγνώμη, έγινε και κάτι άλλο προηγουμένως. Μόλις της είπε για την υπεραγία Θεοτόκου, η Κατερίνα απάντησε, «Είναι δυνατόν να δω αυτό το νέο, για τον οποίο διηγήσε τόσα θαυμαστά?» Και της απάντησε, «Αν κάμισε ό,τι σου πω, θα αξιωθείς να δεις το πρόσωπό του. Σε βλέπω άνθρωπο γνωστικό και σεβάσμιο. Πιστεύω ότι δεν μου λες ψέματα. Είμαι έτοιμη να κάνω ό,τι μου πεις». Είχε καλή διάθεση. Τότε ο ασκητής της έδωσε μια εικόνα της υπεραγίας Θεοτόκου που κρατούσε το Θείο Βρέφος και της λέει, «Αυτή είναι η Παρθένος μητέρα εκείνου. Πάρε την και αφού κλείσεις την πόρτα του δωματίου, εσύ κάνε ολονύκτια προσευχή και παρακάλεσε αυτήν που ονομάζεται Μαρία να σου δείξει τον Υιόν της. Ελπίζω ότι αν παρακαλέσει με πίστη θα σε ακούσει». Πήρε η Κατερίνα την εικόνα και όλη τη νύχτα κλεισμένη στο θάλαμό της προσευχόταν όπως της είπε ο γέροντας.
Από τον κόπο κοιμήθηκε και βλέπει σε όραμα την Παναγία με το θείο βλέφος. Αλλά είχε στραμμένο το πρόσωπό του προς τη μητέρα του. Έτσι η κόρη έβλεπε τα νότα του. Επιθυμώντας να δει από μπροστά, να δει το βλέφος από κοντά, πήγε προς το άλλο μέρος, αλλά ο Χριστός έστρεφε πάλι το πρόσωπό του. Τούτο έγινε τρεις φορές. Τότε άκουσε την Παναγία να λέει: «Κοίταξε, παιδί μου, τη δούλησε η Κατερίνη, πόσο είναι ωραία και καλή. Το βρέφος», αποκρίθηκε, «είναι σκοτεινή και άσχημη, τόσο που δεν μπορώ να τη δω καθόλου. Δεν είναι πάνσοφη παραπάνω από όλους τους ρήτορες, πλούσια και ευγενής? Μητέρα μου, είναι αμαθής και πολύ χαμηλά όσο βρίσκεται στη δέα κατάσταση, ώστε δεν πρέπει να με δεις το πρόσωπο». Γιατί ήταν αβάφτιστη, ήταν αφώτιστη από το Θείο Φως, το Θείο Φωτισμό, το Άγιο Πνεύμα. «Σε παρακαλώ, παιδί μου, να μην περιφρονείς το πλάσμα σου, αλλά να την νουθετήσεις και να την οδηγήσεις για να απολαύσει τη δόξα σου και να δει το πρόσωπό σου που επιθυμούν και οι άγγελοι να βλέπουν». Και απαντάει ο Κύριος: «Ας πάει στο γέροντα που της έδωσε την εικόνα και ας κάνει ό,τι θα τη συμβουλεύσει και τότε θα με δει». Βλέπετε πως και ο Θεός στέλνει σε άνθρωπο την Αγία Κατερίνη. Αυτή είναι η τάξη του Θεού. Θα πρέπει να πάμε στο Θεό για μέσω ενός ανθρώπου, ο οποίος θα μας βαπτίσει, αφού θα μας κατηχήσει, και μετά θα τον έχουμε και πνευματικό οδηγό για όλη μας τη ζωή. Μπορεί να είναι και διαφορετικά πρόσωπα, αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται ένας πνευματικός οδηγός. Δεν λέει ο ίδιος ο Χριστός τι πρέπει να κάνει. Την άλλη μέρα ξεκίνησε το πρωί με λίγες γυναίκες και έφτασε στο κρύο του γέροντα. Με δάκρυα του διηγήθηκε το όραμα και το ζήτησε τη συμβουλή του. Ο Όσιος διηγήθηκε όλα τα μυστήρια της αληθινής πίστεως, αρχίζοντας από τη δημιουργία του ανθρώπου, αρχίζει να της κάνει κατήχηση. Πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν, ο άνθρωπος, ο Αδάμ και η Εύα, πώς έπεσαν, πώς ήρθε ο Χριστός και μας ανέπλασε. Μετά την κατήχηση, η Αγία, αποθέτοντας τον παλαιό άνθρωπο και φορώντας στολή θεοήφαντη, γύρισε στα ανάκτορα, δηλαδή βαφτίστηκε. Όλη τη νύχτα πέρασε προσευχόμενη μέχρι την ώρα που κοιμήθηκε και είδε σε οπτασία την Παρθένο με το βρέφος, που κοίταζε την Εκατερίνη με πολλή ηλαρότητα. Στην ερώτηση της Θεομήτωρος εάν τώρα ήταν αρεστή η κόρη, ο Δεσπότης απάντησε: «Τώρα έγινε ένδοξη η άσχημη και σκοτεινή. Η πτωχή και χωρίς γνώση έγινε πλούσια. Και πάνσοφη». Βλέπετε, μπροστά στον Θεό η σοφία των ανθρώπων είναι μορία, είναι ανοησία, είναι φτώχεια. «Η καταφρονεμένη και άσημη έγινε ευγενής και ένδοξη». Η αληθινή ευγένεια είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος και όχι η ανθρώπινη έτσι επιφανής καταγωγή. «Είναι στολισμένη με τέτοια χαρίσματα, ώστε επιθυμώ να την μνηστευθώ για νύφη μου άφθορη». «Δεν είμαι άξια, υπερένδοξε δέσποτα, να βλέπω τη βασιλεία σου, αλλά αξίωσέ με να συναριθμηθώ με τους δούλους σου», απαντάει πολύ ταπεινά η Αγία Κατερίνα. Ο Θεοτόκος τότε πήρε το δεξί χέρι της κόρης και της είπε: «Δώσε της, παιδί μου, δακτυλίδι σαν αραβώνα για να την αξιώσει της βασιλείας σου». Τότε ο Κύριος της έδωσε ένα ωραίο δαχτυλίδι λέγοντας: «Σήμερα σε παίρνω για νύφη μου αιώνια και άφθορη, να φυλάξεις αυτή τη συμφωνία, να μην πάρεις άλλο νυμφίο στη γη». Από τη στιγμή εκείνη ορκίστηκε η Κατερίνα από τον ουράνιο νυμφίο και εχμαλωτίστηκε η καρδιά της από τον Θείο Έρωτα του Χριστού. Εκείνη την εποχή, πάμε σε άλλο κεφάλαιο τώρα, ενώπιον του βασιλέως Μαξεντίου. Εκείνη την εποχή ο βασιλέας έβγαλε την εξής διαταγή: «Εγώ ο βασιλέας προστάζω όλους όσοι είναι υπό την εξουσία μου να μαζευθούν στα ανάκτορα για να τιμήσω με τους μεγάλους θεούς.
δείχνοντας την ευγνωμοσύνη μας με θυσίες για όλες τις ευεργεσίες μας έκαναν. Όποιος περιφρονήσει αυτή την εντολή και τολμήσει να προσκυνήσει άλλον Θεό, θα τιμωρηθεί σκληρά. Μετά από αυτά τα προστάγματα, συγκεντρώθηκε ο πλήθος κόσμου για να προσφέρει θυσία ό,τι ο καθένας μπορούσε. Ο βασιλέας θυσίασε 130 ταύρους, ενώ οι άλλοι άρχοντες και ηγεμόνες λιγότερους. Καταλαβαίνετε έτσι τι γινόταν στην ειδωλολατρία. 130 έτσι, τεράστια ζώα όπως είναι ο ταύρος, έτσι θυσιάζονταν, σφάζονταν για τα είδωλα. Η Κατερίνα εστενοχωρή του που έβλεπε την ασέβεια των ανθρώπων που πρόδιδαν την ψυχή τους από φόβο. Γιατί ο διάβολος τρομοκρατούσε τους ανθρώπους τότε, όπως και τώρα βέβαια. Αλλά τότε δεν είχαν την πίστη στον Χριστό και ήταν πολύ πιο ευάλωτοι. Οπότε έκαναν και τέτοιες θυσίες και ανθρωποθυσίες, και οι δικοί μας δυστυχώς οι Έλληνες έκαναν και ανθρωποθυσίες, προκειμένου να εξευμενήσουν το εισαγωγικό το Θεό που δεν ήταν παρά ο διάβολος, ο οποίος ζητάει αίμα ανθρώπινο και τότε και τώρα. Και τώρα έχουμε ανθρωποθυσίες, οι εκτρώσεις που έχουν νομοποιηθεί είναι ανθρωποθυσίες του διάβολου. Και όχι μόνο. Και η σατανολατρία έχει ανθρωποθυσία σήμερα. Η Κατερίνα λοιπόν στενοχωρεί το. Από ζήλο θεοϊκό παρακινημένη πήρε λίγους δούλους και πήγε στον ειδωλατρικό ναό που θυσίαζαν. Στάθηκε στην πόρτα, ελκύοντας τα βλέμματα όλων. Ειδοποίησε εν συνεχεία τον βασιλέα ότι έχει να του πει κάτι σπουδαίο για μια υπόθεση. Ο βασιλέας πρόσταξε να πλησιάσει. Η Εκατερίνη υποκλήθηκε και με παρησία είπε: «Έπρεπε, βασιλέα, βασιλεύ, πρώτα εσύ να γνωρίσεις την πλάνη που έχετε, λατρεύοντας ως θεούς τα είδωλα. Είναι ντροπή και μεγάλη ανοησία να προσκυνάτε φθαρτά και ανέσθητα δημιουργήματα. Δεν πιστεύετε τουλάχιστον στο σοφό Διόδωρο που λέγει ότι οι θεοί αυτοί ήταν άνθρωποι με πάθη και λατώματα, αλλά επειδή μερικές φορές έδειξαν ανδρεία ονομάστηκαν αθάνατοι?» Αρχίζει και προσκομίζει επιχειρήματα από τους ειδωλολάτρες σοφούς. Αργότερα οι άνθρωποι, νομίζοντας ότι είναι πράγματι θεοί, τους προσκυνούσαν και τους τιμούσαν. Ενώ, όπως λέει, ο δικός της σοφός, έτσι ο Διόδωρος, ήταν άνθρωποι οι οποίοι έδειξαν κάποια στιγμή κάποια ανδρεία και οι άνθρωποι τους ονόμασαν αθάνατους. Ακόμα δυστυχώς και σήμερα γίνεται αυτό. Βλέπεις κάποιος στρατιώτης, κάποιος υπτάμενος, οπτώνεται, λέει αθάνατος, αθάνατος. Μπορεί να είναι εθνικά έτσι ένας ήρωας, αλλά με την έννοια την πνευματική ότι θα ζει όλοι στη Βασιλεία του Θεού, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε και να το πούμε εμείς, έτσι. Αυτό είναι θέμα του Θεού και εξαρτάται από τη ζωή που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουμε πολλούς εθνομάρτυρες, αλλά αυτοί δεν συμμετείχαν και άγιοι και θεοί κατά χάρη δηλαδή. Προ Χριστού υπήρχαν πάλι άνθρωποι που έδειξαν ανδρεία και φτάνανε να θεοποιηθούν. Ακόμα και ο Πλούταρχος, λέει η Αγία Κατερίνα, κατηγορεί και περιφρονεί όσους σέβονται τέτοια αγάλματα, και αυτός ειδωλολάτρης. Κι όμως κατηγορεί και περιφρονεί αυτούς που προσκυνάνε αγάλματα, είδωλα. Πρέπει να υπακούσεις, βασιλέα, σε αυτούς τους δασκάλους και να μην γίνεις αιτία να χαθούν τόσες ψυχές. Ένας είναι ο Θεός, ο αείδιος και ο θάνατος, που για τη σωτηρία μας έγινε άνθρωπος. Αυτός ο παντοδύναμος Θεός δεν έχει ανάγκη από τέτοιες θυσίες, αλλά μόνο προστάζει να τηρούμε τις εντολές Του. Δηλαδή, με ζήλο πολύ, παίζοντας τη ζωή της κορώνα γράμματα, πάει μπροστά στον ασεβή ειδωλολάτρη αυτοκράτορα και του κάνει κατήχηση. Και του λέει ότι εσύ είσαι υπεύθυνος και για την απώλεια των άλλων ψυχών, γιατί ένας που είναι σε υπεροχική θέση, πολιτική, στρατιωτική, κοινωνική και θρησκευτική βέβαια,
έχει τεράστια ευθύνη για το λαό που τον ακολουθεί. Αυτό θα πρέπει να έχει αγιότητα, να έχει αρετή. Τα σφάλματα των ηγετών, των ηγετικών, ας πούμε, προσωπικότητων έχουν πολύ πιο μεγάλη βαρύτητα από ότι ενός από ανθρώπου, του λαού. Γιατί παρουσιούνται πάρα πολύ από το παράδειγμα των ηγετών. Ο βασιλέας θύμωσε στο άκουσμα των συνετών λόγων της Εκατερίνας, αλλά μην μπορώντας να εναντιωθεί, αποκρίθηκε. Άφησε να τελειώσουμε τη θυσία και τότε θα ακούσουμε τα λόγια σου. Όταν τελείωσε την ανόητη πανήγυρη και τελετή, πρόσταξε να φέρουν την Αγία στον Άκτορα και της είπε: «Πες μας, ποια είσαι εσύ και τι σημαίνουν τα λόγια που προηγουμένως έλεγες?» Και απαντάει η Αγία: «Είμαι κόρη του ηγεμόνα Κώστα, ονομάζομαι Κατερίνη και έχω σπουδάσει ρητορική, φιλοσοφία, γεωμετρία και άλλες επιστήμες. Αλλά όλα αυτά τα περιφρόντισα και ήρθα να γίνω νύφη του Δεσπότη Χριστού, που λέγει με το στόμα του προφήτου: «Απολώω την σοφία των σοφών και την σύνεση των συνετών ασθενήσω. Θα κάνω να χαθεί η σοφία των κατακόσμων σοφών, που είναι ένα τίποτα, και θα θετήσω, θα αποδείξω ότι είναι χωρίς βάση, χωρίς έρισμα, η σύνεση αυτών που εμφανίζονται ως συνετοί στον κόσμο, κατά κόσμο». Ο βασιλέας θαύμασε τη σοφία, την ευστροφία και την ωραιότητα της Παρθένου και νόμισε ότι δεν ήταν γεννημένη στη γη από θνητούς, αλλά ότι ήταν θεότης, από εκείνους που σεβότανε ο ίδιος και λάτρευε. Επειδή ο βασιλέας φανέρωσε αυτή τη γνώμη του, η Κατερίνα του είπα: «Βέβαια, αληθινά είπες αυτά, βασιλέα, διότι ονομάζεις θεούς τους δαίμονες, που σας δείχνουν διάφορα φαντάσματα και σας παρακινούν σε ασέλγειες και σε άλλες άτοπες επιθυμίες. Εγώ είμαι από τη γη και με έπλασε ο Θεός με τέτοια μορφή και με τίμησε με το κατοικώνα και το καθομοίωση. Και γι' αυτό πρέπει να θαυμάζεται η σοφία του Πλάστη, επειδή από ευτελή ύλη κατόρθωσε να δώσει τόση ομορφιά». Έτσι ήθελε να την πιστέψει ότι είναι και αυτή μία θεά, όπως πλήθος άλλων θεών λάτρευαν τότε οι άνθρωποι. Λέγεται ότι σε έναν ναό στο Πάνθεο στη Ρώμη είχαν μαζέψει τα γάλματα 6.000 θεών, θεοτήτων, έτσι, μεταξύ των οποίων και του Χριστού. Η πανθρησκεία σε όλο το μεγαλείο από τότε. Και ο αυτοκράτορας ο Σεβίστης της λέει: «Μη λέγεις κακό για τους θεούς που έχουν δόξα αθάνατη». Και του απαντά: «Εάν θελήσεις να αποτινάξεις το σκοτάδι της απάτης, θα γνωρίσεις την ευτέλεια των θεών σου και θα καταλάβεις τον αληθινό Θεό. Τον καλεί σε μετάνοια. Και μόνο το όνομα του Θεού ή και ο σταυρός του, κυπούμενος στον αέρα, αφανίζει τους θεούς. Και αν θέλεις, μπορώ να σου το αποδείξω». Ο βασιλέας φοβήθηκε μήπως τον νικήσει με αποδείξεις και ντροπιαστεί και της είπε: «Είναι άπρεπο να συζητά ο βασιλέας με γυναίκες. Θα μαζέψω τους σοφούς ρήτορές μου και τότε θα καταλάβεις την αδυναμία των λόγων σου και θα πιστέψεις αυτά που λέω εγώ». Και πάμε στο επόμενο κεφάλαιο, συνομιλία με τους ρήτορες και μαρτύριο των ρητόρων. Μετά από αυτή τη συνομιλία, ο βασιλέας με επιστολές κάλεσε όλους τους σοφούς και ρήτορες. Το περιεχόμενο των επιστολών ήταν περίπου έτσι: «Εγώ, βασιλεύς, χαιρετώ όλους τους σοφούς και τους ρήτορες των Ελλήνων και σας παρακαλώ να έρθετε εδώ γρήγορα για να αποστομώσετε μια γυναίκα σοφή με τη βοήθεια του σοφωτάτου Θεού Ερμή. Αυτή η γυναίκα χλεβάζει τους θεούς μας. Ονομάζει τις πράξεις τους μύθους και φλιαρίες. Αν την νικήσετε, θα αξιωθείτε πολλών τιμών». Τα χρειάστηκε ο βασιλιάς, βλέπετε, και δεν τολμάει ο ίδιος να συζητήσει μαζί της. Ανακαλεί τους σοφούς.
Συγκεντρώθηκαν λοιπόν 150 σοφοί, οξείς στο νου και ικανότητες στην ομιλία. Ρήτορες, σοφοί, έτσι και οξυδερκείς, έξυπνοι. Τους είπε λοιπόν ο βασιλιάς, ετοιμαστείτε με επιμέλεια να αγωνιστείτε καλά και να μην αμελήσετε, νομίζοντας ότι είναι εύκολο το έργο σας, επειδή έχετε να αντιμετωπίσετε μία γυναίκα. Αλλά ετοιμαστείτε σαν να έχετε ανταγωνιστεί σοφότατο ρήτορα. Δείξτε τη σοφία σας, που νομίζω ότι υπερβαίνει τη σοφία και αυτού του Πλάτωνος. Σε αυτά τα λόγια απάντησε κάποιος από τους ρήτορες που ξεχώριζε. Έστω και αν είναι η φρονιμότερη γυναίκα και η σοφότερη, δεν θα μπορέσει να συζητήσει μαζί μας. Πρόσταξέ της λοιπόν να έρθει, πρόσταξέ της λοιπόν να έρθει. Βέβαια υπάρχει αλαζονία. Γεμάτος χαρά ο βασιλείας, ελπίζοντας ότι θα νικήσει την πλήρη χάρη του φιλοσοφία, διατάζει να φέρουν την κόρη στο θέατρο, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Πριν φτάσουν επεσταλμένοι στην Αγία, ήρθε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ και της λέγει, «Μην ταράζεσαι, κόρη. Ο Κύριος θα προσθέσει σοφία στη σοφία σου για να νικήσεις τους ρήτορες, και όχι μόνο αυτοί, αλλά και πολλοί άλλοι θα πιστέψουν και θα εξαιρθείτε όλοι να λάβετε το στεφάνι του μαρτυρίου». Την ενισχύει και την προετοιμάζει και της αποκαλύπτει και τι θα γίνει. Όταν παρουσιάστηκε προς τους σοφούς η Παρθένος, ο υπερήφανος ρήτορας που είχε βεβαιώσει τον βασιλιά για την νίκη της είπε, «Συ είσαι εκείνη που βλασφημεί τους θεούς μας τόσο ανέσχυντα?» «Εγώ είμαι. Δεν βλασφημώ όμως ανέσχυντα, όπως είπες, αλλά ήπια και με φιλαλήθεια. Μιλώ για τους ψεύτικους θεούς σας. Ενώ οι μεγάλοι ποιητές τους ονομάζουν υψηλούς, εσύ που γνώρισες τη σοφία τους τολμάς να μιλάς με τόση θρασίτητα», της λέει. Τη σοφία μου, την έχω δώρο από τον Θεό, που είναι η σοφία με κεφαλαίο και η ζωή με κεφαλαίο. Εκείνος που σέβεται και τηρεί τις εντολές είναι πράγματι φιλόσοφος. Τα έργα των Θεών σας και οι διηγήσεις για αυτούς είναι γεμάτες απάτη. Πες μου ποιος από τους μεγάλους ποιητές τους ονόμασε Θεούς. Πρώτος ο Όμηρος και ο Ορφέας και όλοι οι άλλοι, απαντάει αυτός ο σοφός. Μην απατάσαι λοιπόν εσύ η σοφή να προσκυνάς τον Εσταυρωμένο που κανένας ποιητής δεν τον ονόμασε Θεό. Μα ο ίδιος ο Όμηρος, το απαντάει τώρα η Αγία Κατρίνα, λέγει για το Δία ότι είναι απατεώνας, πανούργος και ψεύτης, και ότι ήθελαν να τον δέσουν η Ήρα, ο Ποσειδώνας και η Αθηνά, αν δεν πρόκειται να κρυφτεί. Και οι άλλοι αναφέρουν τέτοια υβριστικά για τους θεούς. Είπες ότι τον Εσταυρωμένο δεν τον αναφέρει κανένας παλαιός σοφός, και γι' αυτό να μην ασχολούμεθα με αυτόν που είναι ο αληθινός Θεός, δημιουργός πάσης κτήσεως και όλου του ανθρωπίνου γένους. Θυμήσου τι λέγει για τη σάρκωσή του και τη σωτήρια σταύρωσή του η Σύμβυλα και ο Απόλλων. Αυτός ο Θεός έγινε άνθρωπος, περπάτησε στη γη, δίδαξε, θαυματούργησε. Έπειτα καταδέχτηκε και το θάνατο για να λύσει την πρώτη καταδίκη και να ανοίξει τις πύλες του Παραδείσου. Μετά το μαρτύριό του πέθανε και αναστήθηκε. Όταν ανέβηκε στους ουρανούς, έστειλε στον κόσμο τους μαθητές, φωτισμένους από το Άγιο Πνεύμα, για να λυτρώσουν τις ψυχές από την πλάνη της απιστίας. Αυτά πρέπει και εσύ να τα πιστέψεις και να γνωρίσεις τον αληθινό Θεό και να γίνεις δούλος του, αν θέλεις το συμφέρον σου. Ο ίδιος ο Χριστός λέγει, καλώντας όλους, «Δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγού αναπαύσω ημάς». Με τη μερικά τους κείμενα τους ανατρέπει. Πράγματι η Σύμβυλα είχε μιλήσει για τον Χριστό. Υπάρχει ο λεγόμενος πνευματικός λόγος, δηλαδή οι σοφοί άνθρωποι της πρόχριστου εποχής μιλούν πολύ χριστιανικά και διατυπώνουν χριστιανικές θέσεις.
αλλά και φανερώνει την προσδοκία των εθνών για το Μεσσία. Με τέτοια λόγια γεμάτα σοφία, κατέπληξε η πάνσοφη τον φιλόσοφο που έμεινε άφωνος. Ο βασιλεύς, βλέποντας την ήττα του σοφού, διέταξε τους άλλους να συζητήσουν με τη χριστιανή. Εκείνοι όμως δήλωσαν: «Εμείς δεν μπορούμε να αντισταθούμε στην αλήθεια. Τώρα μάλιστα που βλέπουμε ότι ο καλύτερος ρήτορας νικήθηκε». Τότε ο βασιλιάς θύμωσε και πρόσταξε να τους κάψουν στο μέσο της πόλεως. Τι άλλοι άνθρωποι ήταν. Εκείνοι έπεσαν στα πόδια της Αγίας παρακαλώντας να τους συγχωρήσει ο Θεός για όσα από άδεια έκαναν, γιατί τώρα πιστεύουν στην αληθινή πίστη και επιθυμούν να βαπτιστούν και να πάρουν τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Η Αγία λοιπόν τους είπε: «Είστε τώρα ευτυχείς και καλότυχοι, γιατί αφήσατε το σκοτάδι και ακολουθήσατε το φως της αλήθειας. Η φωτιά που σας απειλεί ο ασεβής, με την οποία σας απειλεί ο ασεβής βασιλεύς, θα γίνει για σας βάπτισμα που θα σας καθαρίσει από κάθε ακαθαρσία της ψυχής και του σώματος». Έτσι τους παρακίνησε όλους και τους σφράγισε με το σημείο του Σταυρού, στέλνοντάς τους στο μαρτύριο. Τους έριξαν στρατιώτες στη φωτιά στις 17 Νοεμβρίου. Το βράδυ της ίδιας ημέρας πήγαν μερικοί ευσεβείς να συνάξουν τα λείψανα και τα βρήκαν όλα σώα και ακέραια, χωρίς να τα έχει βλάψει η φωτιά. Βασανιστήρια και φυλάκιση της Αγίας. Ο βασιλεύς από την πλευρά του είχε συγκεντρώσει όλη τη φροντίδα στην Αγία. Επειδή δεν μπορούσε να την νικήσει με συλλογισμούς φιλοσοφίας, προσπαθούσε να επιτύχει το σκοπό του με κολακίες και πανουργίες, λέγοντας: «Υπάκουσε σε μένα που σε συμβουλεύω σαν φιλόστογος πατέρας να προσκυνήσεις μεγάλους θεούς και ιδιαίτερα τον Ερμή, που σε στόλισε με τις φιλοσοφίες τα χαρίσματα, και θα σου δώσω το μισό της εξουσίας μου και θα κατοικήσει μαζί μου στα ανάκτορα». Και απαντάει η Αγία: «Βγάλε το προσωπείο, βασιλέα, και μην υποκρίνεσαι. Εγώ είμαι χριστιανή και θα γίνω νύφη Χριστού, που τον έχω μοναδικό νυμφίο και σύμβουλο, στολισμό της Παρθενίας μου, και ποθώ το μαρτύριο περισσότερο από κάθε βασιλικό ένδυμα και στεφάνι. Μη με αναγκάσεις, λέει ο βασιλέας, να ιδρύσω την αξία σου χωρίς να το θέλω». Και απαντάει η Αγία: «Κάνε ό,τι θέλεις, γιατί με την πρόσκαιρη αυτή αρτημία θα γίνεις αφορμή να δοξαστώ με δόξα αθάνατη και να πιστέψει πλήθος κόσμου στο Χριστό μου, ακόμα και μέσα από το παλάτι σου». Οργίστηκε ο βασιλεύς ύστερα από αυτή την απάντηση και διέταξε να την χτυπήσουν με νεύρα βοδιών. Χτυπούσαν λοιπόν τη μάρτυρα επί 2 ώρες, δυνατά στην κοιλιά και στη ράχη, μέχρι ότου ξέσχισαν το παρθενικό της σώμα. Η Αγία στεκόταν με τόση ανδρεία και γενναιότητα, ώστε θαύμαζαν όσοι την έβλεπαν. Το βράδυ δόθηκε η διαταγή να την φυλακίσουν και να μην της δώσουν φαγητό και νερό για 12 ημέρες, μέχρι να βγει η απόφαση με ποιο τρόπο θα θανατωθεί. Επιστροφή στην πίστη της Βασιλίσσης και του Πορφυρίωνος. Η Φαυστίνα, σύζυγος του βασιλέως, είχε πόθο να γνωρίσει την Αγία που την είχε αγαπήσει, ακούγοντας τις αρετές και τα ανδραγωθήματά της. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία όταν έλειπε ο σύζυγός της από την πόλη. Κάλεσε τον στρατοπεδάρχη Πορφυρίωνα, άνθρωπο άξιο και έμπιστο, και του είπε: «Την περασμένη νύχτα είδα σε όραμα την Εκατερίνη καθισμένη μεταξύ πολλών παρθένων. Όταν με είδε, με κάτσε κοντά της και μου έβαλε στο κεφάλι χρυσό στεφάνι, λέγοντας: «Ο Δεσπότης Χριστός σου στέλνει αυτό το στεφάνι. Σε παρακαλώ λοιπόν, Πορφυρίωνα, να βρεις έναν τρόπο να συναντήσω απόψε την κόρη αυτή». «Θα εκπληρώσω την επιθυμία σου, δέσποινα», απάντησε ο Πορφυρίωνα. Όταν νύχτασε λοιπόν, πήρε 200 στρατιώτες και πήγαν στη φυλακή με τη βασίλισσα. Έδωσαν χρήματα στον δεσμοφύλακα και εκείνος τους άνοιξε την πόρτα της φυλακής.
Η Αυγούστα έπεσε με δάκρυα στα πόδια της μάρτυρος λέγοντας: «Τώρα είμαι καλότυχη και ευτυχισμένη, είπε η Βασίλισσα, για τη γνώση. Ουθούσα να δω το βασιλικό σου πρόσωπο και διψούσα να ακούσω τα μελίτητα λόγια σου. Τώρα κι αν στερηθώ τη ζωή και τη βασιλεία μου, δεν θα λυπηθώ καθόλου. Είσαι ζηλευτή εσύ που προσκολήθηκε στο τρίτο δεσπότη που σου χαρίζει τόσες δωρεές και χαρίσματα. Και εσύ είσαι ευτυχισμένη, βασιλισσά μου», λέει η Εκατερίνα, «γιατί βλέπω το στεφάνιο που σου βάζω στο κεφάλι, Άγιοι Άγγελοι. Μετά τρεις μέρες θα το πάρεις, αφού υπομείνεις μαρτύριο. Τότε θα πας κοντά στον Ιθνό Βασιλέα για να βασιλεύσεις αιώνια». Έτσι, από που ήταν, έχει πάρει και το προορατικό χάρισμα η Αγία και προλέγει τι θα γίνει με την Βασίλισσα, τη Φραυστίνα. «Φοβάμαι τα βασανιστήρια και το σύζυγό μου, γιατί είναι πολύ σκληρός και απάνθρωπος». «Έχε θάρρος», της απαντάει η Αγία, «στην καρδιά σου θα βρίσκεται ο Χριστός που θα σε δυναμώνει στη δύσκολη ώρα του μαρτυρίου. Πολύ λίγο θα πονέσει το σώμα σου εδώ για να αναπαύεται εκεί αιώνια». Ενώ οι δύο γυναίκες έλεγαν αυτά, ρώτησε ο Πορφυρίων την Αγία: «Τι χαρίζει ο Χριστός σε όσους πιστεύουν? Θέλω και εγώ να το γνωρίσω και να γίνω παδός του». «Δεν διάβασες ποτέ καμιά γραφή των χριστιανών? Ούτε έχεις ακούσει τίποτε για αυτά? Από παιδί βρίσκομαι στους πολέμους και μόνο με αυτούς ασχολούμαι. Δεν έχω φροντίσει για άλλα πράγματα», λέει ο στρατηγός. «Δεν μπορεί η γλώσσα να διηγηθεί τα αγαθά που ο Θεός ετοιμάζει για όσους τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του». Τότε η χάρη γέμισε την καρδιά του Πορφυρίωνα. Πίστεψε μόλι του την καρδιά στο Χριστό μαζί με τους 200 στρατιώτες του. Και αφού πήραν όλη δύναμη από την μάρτυρα, έφυγαν. «Τροφή από τον Θεό, νέα βασανιστήρια». Ο φιλάνθρωπος Χριστός δεν άφησε μόνη την Αγία. Ο σαν φιλόστοχος πατέρας έστελνε τροφή με ένα περιστέρι και την δυνάμωνε λέγοντάς της: «Μη δηλιάσεις, κόρη, γιατί εγώ είμαι μαζί σου. Θα μείνεις ανέγγιχτη από τα μαρτύρια και με την υπομονή σου θα επιστρέψεις πολλούς στην ορθή πίστη και θα αξιωθείς πολλών αυθάρτων τιμών». Την άλλη μέρα ο βασιλεύς πρόσταξε να φέρουν τη μάρτυρα μπροστά του. Μόλι την ίδια απόρρισε, γιατί ενώ περίμενα τη δύο δυνατισμένη και καταπεμπημένη, την είδε να λάμπει από ομορφιά και χάρη. Σκέφτηκε ότι ίσως κάποιος φύλακας να την έτρεφε κρυφά και σχεδίαζε να τιμωρήσει τους φύλακες. Η Αγία όμως, για να μην τιμωρηθούν ανεύθυνοι άνθρωποι, ομολόγησε την αλήθεια: «Κανένας άνθρωπος, βασιλεύ, δεν μου έδωσε τροφή, αλλά με έτρεφε ο δεσπότης Χριστός που φροντίζει για τους δούλους του. Ο βασιλιάς προσπάθησε για τελευταία φορά να τη μεταπίσει με κολακίες. «Σε σένα, ηλιόμορφη κόρη, αξίζει το βασίλειο. Σε σένα, που υπερβαίνεις και αυτή την Αφροδίτη στην ομορφιά. Έλα λοιπόν να θυσιάσεις τους θεούς και να γίνεις βασιλισσά μου. Μη θέλεις, σε παρακαλώ, να δοθεί τέτοια ομορφιά με βασανιστήρια». «Εγώ είμαι γη και πυλός και κάθε ομορφιά μου αρένεται ως ανάνθος και ως όνειρο χάνεται, ή από αρρώστια, ή από τα γερατιά, ή από το θάνατο. Λοιπόν, μην νοιάζεσαι για την ομορφιά μου». Ενώ συνομιλούσε η Αγία με τον βασιλέα, κάποιος έπαρχος, Χουρσασαδέν ονομαζόμενος, θέλοντας να δείξει στον βασιλέα αγάπη και εύνοια, είπε: «Εγώ, βασιλεύ, ξέρω μία μηχανή που με αυτή θα νικήσει την κόρη ή θα θανατωθεί με πόνος. Διάταξε να κάνουν 4 ξύλινους τροχούς. Γύρω σε αυτούς να καρφώσουν ξηράφια και άλλα σίδερα κοφτερά. Οι 2 να γυρίζουν αριστερά και οι άλλοι 2 δεξιά. Στη μέση τους θα βάλουν δεμένοι αυτοί και έτσι γυρίζοντας οι τροχοί θα καταξεσχίσουν τις σάρκες της». Το σχέδιο άρεσε στον βασιλέα.
κέλυψε για τα γη να κατασκευαστεί το μηχάνημα. Σε τρεις ημέρες κατασκευάστηκε ο τροχός και για να φοβήσουν την Αγία έκαναν επίδειξη γυρίζοντας γρήγορα τους τροχούς. Ο βασιλεύς απευθύνθηκε στην Εκατερίνη λέγοντας: «Βλέπεις, σε αυτό το μηχάνημα θα δοκιμάσεις τον θάνατο αν δεν προσκυνήσεις τους θεούς». «Σου είπα πολλές φορές την αποφασή μου, μη χάνεις καιρό. Κάμε ό,τι θέλεις», του είπε με θάρρος η Εκατερίνη. Ύστερα από την σταθερή αποφασή της, την έριξαν στους τροχούς δεμένη. Αλλά η Θεία Χάρης βοήθησε την Αγία που βρέθηκε λυμένη και αυλαβής με τη βοήθεια ενός αγγέλου. Όταν οι παριστάμενοι είδαν τον παράδοξο θέαμα, φώναξαν: «Μέγας ο Θεός των χριστιανών». Μαρτύριο της Βασιλίσσας. Ο βασιλιάς, σκοτισμένος από το θυμό του, έκανε σαν τρελός και απειλούσε ότι θα της επιβάλλει νεότερη τιμωρία. Όταν πληροφορήθηκε τα γεγονότα, η βασίλισσα βγήκε από τα ιδιαίτερα διαμερίσματά της και ελέγχοντας τον σύζυγό της είπε με παρησία: «Στα αλήθεια είσαι μωρός και ανόητος να πολεμάς τον ζωντανό Θεό και να βασανίζεις άδικα τη δούλη του». Στο άκουσμα αυτών των λόγων ο βασιλεύς έγινε αγριότερος και από τα θηρία. Άφησε λοιπόν την Εκατερίνα και στράφηκε κατά τη σύζυγου του. Διέταξε να της κόψουν τους μαστούς. Η Βαστίνα αντιμετωπίζει με χαρά τα βασανιστήρια. Προσεύχεται να της δώσει ο Θεός δύναμη και βοήθεια. Η θηριωδία του σύζυγου της φτάνει στο αποκορύφωμα. Διατάζει να της κόψουν το κεφάλι. Η βασίλισσα δέχτηκε με αγαλία στην απόφαση, λέγοντας στην Αγία: «Δούλη του αληθινού Θεού, κάνε προσοχή για μένα». «Πήγαινε να βασιλεύσει με τον Χριστό αιώνια», της αποκρίθηκε η Αγία. Η μακαρία Φαστίνα μαρτύρησε στις 23 Νοεμβρίου. Τη νύχτα ο Πορφυρίων με τους συντρόφους του κρυφά έθαψε το λείψανό της. Μαρτύριο του Πορφυρίωνος και των πιστευσάτων στρατιωτών. Το άλλο πρωί, επειδή ήθελε να τιμωρήσει ο βασιλεύς μερικούς ως υπεύθυνους, παρουσιάστηκε ο Πορφυρίων με τους λοιπούς στο κριτήριο και είπε: «Και εμείς είμαστε χριστιανοί, στρατιώτες του Μεγάλου Θεού». Ο βασιλεύς αναστέναξε απολύτου και φώναξε: «Χάθηκα, γιατί έχασα το θαυμαστό Πορφυρίωνα. Και εσείς, στρατιώτες μου, τι πάθατε και περιφρονήσατε τους θεούς των πατέρων μας? Τι σας έκανα?» Ο Πορφυρίων λοιπόν είπε στον τύρανο: «Γιατί αφήνεις το κεφάλι και ρωτάς τα πόδια? Με εμένα να μιλήσεις. Σύ είσαι η αιτία της καταστροφής τους». Διατάζει λοιπόν να τους αποκεφαλίσω. Ήταν 24 Νοεμβρίου. Μαρτυρικό τέλος της Αγίας. Την επόμενη έφεραν την Εκατερίνα στο κριτήριο. Της λέει ο βασιλεύς: «Πολύ θλίψη και ζημιά μου έδωσες. Εσύ πλάνησες τη γυναίκα μου και τον ανδρείο μου στρατιλάτη, που ήταν η δύναμη του στρατού μου. Πρέπει να σε θανατώσω αλίπητα. Αλλά σε συγχωρώ, γιατί λυπάμαι να χαθεί μια κόρη σοφή και όμορφη όπως εσύ. Θυσίασε στους θεούς και θα σε κάνω μόνιμη βασίλισσα. Άδικα όμως προσπάθησε να της αλλάξει τη γνώμη». Απελπίστηκε λοιπόν και έδωσε εντολή να την αποκεφαλίσει. Οι στρατιώτες πήραν την Αγία και πήγαν στον τόπο της καταδίκης. Ακολουθούσε πολλής λαός πίσω, άνδρες και γυναίκες που έκλαιγαν πικρά για την κόρη, την ωραία, την πάνσοφη, την Αγία που επρόκειτο να χαθεί. Εκείνη όμως τους παρηγορούσε λέγοντάς τους: «Αφήστε τον ανώφελο θρήνο και χαρείτε, γιατί εγώ βλέπω τον Υφίο μου Ιησού Χριστό, τον πλάστη και σωτήρα μου, που με προσκαλεί στα άρρητα κάλλη του Παραδείσου να βασιλεύσω μαζί του αιώνα». Όταν έφτασαν στον τόπο του μαρτυρίου της, έκαμε την προσευχή της λέγοντας: «Κύριε Ιησού Χριστέ, σε ευχαριστώ γιατί μου έδωσες υπομονή και οδήγησες τα βήματά μου. Συγχώρησε, Κύριε, τα σώματά μου και κράτησε αθέατο το σώμα μου από εκείνους που θα το ζητούν».
φύλαξε το σώο και ακέραιο, ό, μπορείς εσύ ο βασιλεύς, δώσε τα προς το συμφέρον αιτήματα σε όσους επικαλούνται αμήν. Τότε ο Δήμος έκοψε το ξύφο, με το ξύφο στην τιμία κεφαλή της στις 25 Νοεμβρίου του 307. Το τίμιο λείψανό της, Άγιοι Άγγελοι, τα μετέφεραν στο Ρωσινά, όπου και ιδιαίτερα τιμούν την Αγία, το οποίο έμεινε πάνω στην κορυφή της Αγίας Εκατερίνης μέχρι τον 9ο αιώνα, για 500 περίπου χρόνια δηλαδή, και μετά μεταφέρθηκε στο μοναστήρι, το οποίο ονομάστηκε προς τιμή της Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Η πρώτη μονή που είχε χτιστεί ήταν της Αγίας Ελένης χτίσμα, έτσι, και ονομάστηκε Μονή της Βάτου. Και μετά επίσης στην Γενού, ονομάστηκε Μονή της Μεταμορφώσεως. Και από τη στιγμή που ήρθε η Εκατερίνα, είναι το ονομάζεται Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Αυτός είναι ο βίος της πάνσοφης Εκατερίνης και το μαρτύριό της. Αγάπησε τον Κύριο τόσο, όσο θυσίασε τα πάντα για τη δόξα Του. Η μνήμη της εορτάζει την ημέρα του μαρτυρίου της, στις 25 Νοεμβρίου. Το πολιτικείο της, την πανέπιμο νύφη Χριστού ημνήσωμε, Εκατερίνα τη Θεία και Πολιού Βασινά, τη βοήθεια ημών και αντίληψη. Ότι εφήμωσε λαμπρός στους κομψούς των ασεβών, του πνεύματος τη δυνάμει. Και γίνος μάρτης τευθύσα, γιατί τε πάση το μεγαλός. Και το κοντάκιό της είναι τη σοφία άνωθεν κομισαμένη του λόγου, των ρητώνων ήλεξας τα σπληναφίας ευτόνος. Κάλεση της παρθενίας οραϊσμένη, έμαση της μαρτυρίας πεπικυρμένη. Διετούτος έως νύφη, Εκατερίνα Χριστός, Ρωσή κατώ. Και σε αυτής Αγίας Πρεσβείας Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον μας. Αμήν. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Κατερίνα την Θεία και Πολιού Βασίνα την βοήθεια ημών και αντίληψη ότι εφήμωσε λαμπρός τους κομψούς των ασεβών του πνεύματος τη δύναμη και γίνος μάρτης τευθύσα. Έτσι τε πάση των